Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για να αφιερώσουμε τα επόμενα δύο μέρη της εκπομπής στην περιφέρεια Κρήτης με υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους από συνδυασμούς που διεκδικούν την περιφέρεια Κρήτης, τα διοικητικά πράγματα σε επίπεδο πλέον περιφέρειας. Να τους καλησπερίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Πιτσούλης, υποψήφιος με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Τέλειος Δημητρακόπουλος, υποψήφιος με το συνδυασμό του Σπύρου Δανέλη. Καλησπέρα και σε εσάς. Και ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, υποψήφιος με το συνδυασμό του κυρίου Μαρινάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και παίρνουμε όθηση και από τις ιδιότητές σας, αλλά και με πράγματα τα οποία έχετε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Έτσι, για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση από το χώρο της υγείας. Κύριε Πιτσούλη, η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια που πέρασαν, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε. Και πόσο μάλλον οι αυτοδιοικήσεις. Αυτό λέγεται η πανδημία του κορονοϊού. Τι μας έμαθε αυτή η πανδημία και αν τελικά θεωρείτε ότι ναι, η περιφέρεια στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των καιρών. Σε πράγματα που δεν περιμέναμε, ξαναλέω. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο γεγονός έκτακτο, το οποίο κανείς δεν περίμενε ή τουλάχιστον κανείς δεν ήταν έτοιμος σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έτσι μας βρήκε και μας εξέπληξε αυτό το γεγονός. Θα πω ότι το μεγάλο δίδαγμα από αυτή την εκστρατεία που υπήρξε τότε ήταν ότι συστρατεύτηκαν πολλές δυνάμεις. Αυτοδιοίκηση, φορείς, η δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και όλα τα στελέχη που προσελήφθησαν για να αντιμετωπίσουν, αν θυμάστε καλά, ο ΕΟΔΗ άνοιξε την ομπρέλα, το άνοιξε τη βεντάλια και προσπάθησε με πολλούς τρόπους, συστρατεύτηκε ένα κράτος ολόκληρο μαζί με την αυτοδιοίκηση για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο γεγονός που ήταν έκτακτο και μη αναμενόμενο. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα ήταν καλά. Πάντα ο οχθός του καλού είναι το καλύτερο και μένει το δίδαγμα ότι έτσι πρέπει να συνεχίζουμε. Χωρίς να κοιτάμε ποιανού είναι αρμοδιότητα τι, αλλά στοχεύοντας, μην ξεχνάμε ότι η υγεία είναι το υψηλότερο αγαθό στον άνθρωπο και πρέπει να το διαφυλάττουμε από όποια θέση και αν είμαστε. Και να μην βάζουμε χωρίσματα, είναι αρμοδιότητά μου ή δεν είναι. Αυτό κάναμε στην περιφέρεια Κρήτης, προσπαθήσαμε και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέραμε. Κύριε Δημητρακόπουλε, εσείς βλέπετε θετικό πρόσημο, όπως μας είπε ο κύριος Πιτσούλης. Όχι, εγώ θα διαφωνήσω σχεδόν πλήρως. Θα συμφωνήσω μόνο στο γεγονός ότι δεν ήμασταν έτοιμοι. Η επιστημονική κοινότητα περίμενε κάτι τέτοιο, να σας θυμίσω και προηγούμενες επιδημίες και είχαν δουλευτεί τέτοια μοντέλα εργοσίας σε επιστημονικά φόρουμ. Το γεγονός είναι ότι τα εθνικά, τα δημόσια συστήματα υγείας με τις πολιτικές που ακολουθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο είχαν αποδυναμωθεί πλήρως και ακόμα και στη χαραυγή αυτής της πανδημίας δεν ενισχύθηκαν όσο θα έπρεπε. Το αν τα πήγαμε καλά ή όχι δεν είναι θέμα προσωπικής εκτίμησης ούτε του κυρίου Πιτσούλη, ούτε δικιά μου, ούτε του κυρίου Βρύσαλη. Αρκεί κανείς να κοιτάξει τους αριθμούς, αρκεί κανείς να δει τους χιλιάδες νεκρούς, να δει την πρωτιά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δει ότι είμαστε από τους πρώτους παγκοσμίους σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Είμαστε μπροστά ακόμα και από τη Βραζιλία του Μπολσονάρου, που αρνιόταν την ύπαρξη της πανδημίας και δεν έπαιρνε κανένα μέτρο. Άρα μιλάμε για μια πλήρη αποτυχία, μιλάμε για μια κοροϊδία προς την κοινωνία, μια κοροϊδία προς τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους οποίους η σύζυγος του Πρωθυπουργού καλούσε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουν, αλλά τους άφηνε χωρίς ενίσχυση, χωρίς ούτε μία μόνιμη πρόσληψη, να δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή είναι εξουθενωμένοι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας να αδειάζουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια, και αυτές αποδυναμωμένες από δεκαετίες μνημονιακών πολιτικών λιτότητας, ναι, μεν μπορεί να είχαν την κάθε πρόθεση να συνεισφέρουν, αλλά όταν έχεις ένα κράτος, όταν έχεις μια κεντρική πολιτική γραμμή που λέει ότι αν είχαμε περισσότερες κλίνες μεθ, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς, ότι τι να τις κάνουμε τις κλίνες μεθ είναι πολυτέλεια, τι να τους κάνουμε τους υγειονομικούς, έχουμε τον ιδιωτικό τομέα, τότε τα περιθώρια σύμπραξης και βελτίωσης είναι πραγματικά ελάχιστα και γι' αυτό θρηνούμε σχεδόν 40.000 νεκρούς, πεθαίνουν 30 με 40 άτομα την εβδομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και κανείς δεν ασχολείται, έτσι. Η Επιτροπή Ειδικών άφαντη κατήντησε να είναι παρακολούθημα της κυβερνητικής εξουσίας. Άρα εγώ ως υγειονομικός του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν έχω να παρατηρήσω, να διαπιστώσω απολύτως τίποτα
θετικό και αυτό, ξαναλέω, δεν αποτελεί κρίση προσωπική. Τα ίδια τα δεδομένα και τα στοιχεία και οι συγκρίσεις το δείχνουν. Κύριε Βρίσταλη, δικιά σας αποτίμηση για τη διαχείριση που έγινε στην πανδημία. Η πανδημία δεν ήρθε από τα πουθενά και οι ίδιοι οι επιστήμονες είχαν πει, είχαν, αν θέλετε, σχεδιάσει ότι από το 2012 και μετά θα υπήρχε μια νέα πανδημία στην παγκόσμια κοινότητα. Εν τούτης, αυτό που αποδείχτηκε από την πανδημία, που να πω ότι δεν έχει τελειώσει, τα κρούσματα έχουν ξανά ξεκινήσει να υπάρχουν και παραλλαγές που ουσιαστικά πιέζουν το σύστημα υγείας, απέδειξε ότι χωρίς ισχυρό δημόσιο κρατικό σύστημα υγείας πλήρως αναπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες, από το κέντρο υγείας στο περιφερειακό ιατρείο μέχρι το ανώτερο, δεν μπορεί να υπάρξει. Η συμβολή της περιφέρειας ήταν εντελώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια, έχει αναλάβει το ρόλο το να υλοποιήσει μια πολιτική που λέει ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να αναλάβουν νοσοκομεία, κέντρα υγείας, όπως τουλάχιστον τα συνέδρια και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και τα συνέδρια των περιφερειακών ενωτήτων, λένε, που εκεί είναι οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρέπει το κράτος να απεμπλακεί από ένα κόστος εισαγωγικά και να περάσει στις τσέπες επί της ουσίας των πολιτών, των δημοτών, των ανθρώπων που κατοικούν στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Το είδαμε να υλοποιείται κατά γράμμα αυτή η πολιτική σε δύο μεγάλα σκέλη την περίοδο της πανδημίας. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με τους εργαζόμενους που προσληφθήκαν μέσω ΕΣΠΑ, μέσω γέφυρας από την περιφέρεια, που έχουν ημερομηνία λήξης. Τελείωσε αυτή η χρηματοδότηση, αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που είχε αναλάβει η περιφέρεια να υλοποιήσει από τέλος του προηγούμενου χρόνου. Και τώρα αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν μείνει. Που χρήσιμοι μεν, αλλά έχουν μείνει συμβασιούχοι από τη μία και από την άλλη το κόστος μισθοδοσίας να έχει περάσει στα νοσοκομεία. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις τοπικές μονάδες υγείας, που χρηματοδοτούνται πάλι από μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά την ίδια ώρα είναι προγράμματα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, απευθύνονται σε ένα πολύ μικρό αριθμό κατοίκων του νησιού, περίπου 56.000 από τους 500.000. Είναι ουσιαστικά αποσπασματική αντιμετώπιση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν έχει σχέση με αυτό που υπάρχει η ανάγκη. Δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που θα πηγαίνει όχι μόνο στον κάτοικο του χωριού, αλλά και στον εργαζόμενο σε βιομηχανική, στους ανθρώπους που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια μας, με κινητές μονάδες που θα είναι πλήρως όχι μόνο να πηγαίνουν όπως γίνεται στην περιφέρεια με κινητή μονάδα μας στο γραφείο, θα τα πει ίσως και ο κ. Μπιστούλης, αλλά να είναι πλήρως διασυνδεμένες με τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Τι να το κάνω εγώ να πάω σε μια τόμη να με δει ένας γιατρός και όταν θα πρέπει να κάνω μια κτηνογραφία, θα πρέπει να πάω ή στο δημόσιο νοσοκομείο ή να πάω στο κέντρο υγείας, το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την πόλη του Ηρακλείου, στον Σταυρωμένο. Θα ήταν, κύριε Βρίσαλη, γιατί θέλω το ίδιο ερώτημα να απευθύνω και στους τρεις σας, με στόχο βέβαια να ξεδιπλώσετε λίγο και τις προτάσεις των παρατάξεων σας. Θα ήταν το κομμάτι της ενίσχυσης, της πρόληψης και μία απάντηση σε όλο αυτό, σε αυτά τα κενά τα οποία έχουν αναδυθεί και φυσικά και στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η περιφέρεια Κρήτης. Κοιτάξτε, η περιφέρεια Κρήτης και οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να παίζουν ένα ρόλο συμπληρωματικό καταγραφής των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχει σε ένα δήμο, σε μια περιφέρεια. Άλλες ανάγκες προφανώς έχει μια περιοχή που έχει πολλούς εργάτες γης, Ιεράπετρα, αν θέλετε, Λασίθη. Άλλες ανάγκες έχει μια βιομηχανική ζώνη που αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε έχει 7.000 εργαζόμενους, αλλά ένα κέντρο υγείας δεν υπάρχει που να έχει μέσα και γιατρό εργασίας, τεχνικό ασφαλείας. Άλλες ανάγκες έχει μια πανεπιστημιούπολη που έχει πολλές κοπέλες που πρέπει να κάνουν προληπτικές εξετάσεις. Αλλά κοιτάτε να δείτε, όχι προληπτικές εξετάσεις για ένα περιορισμένο αριθμό. Και βεβαίως και αν τις κάνεις, θα πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με το κρατικό σύστημα υγείας. Τι να το κάνω εγώ να μου πει ότι πρέπει να κάνω μια κτηνογραφία, στο λέω το πιο απλό, και αυτή τη στιγμή ούτε η Τόμη ούτε πουθενά δεν μπορεί να κάνει μια κτηνογραφία απλή. Τι να το κάνω αυτή τη στιγμή σε ένα εργάτη γη στη Μεσαρά, που πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες ειδικότητες, ή εδώ που μπορεί να γίνει ένα ατύχημα με πώς το λένε, πυρκαγιά και να μην μπορείς να διασυνδεθείς εύκολα. Να προχωρήσουμε τη συζήτηση για να απαντήσει και ο κ. Πιτσούλης και ο κ. Δημητρακόπουλος στο ίδιο ερώτημα. Κύριε Πιτσούλη. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες ή διαδρομές ή κοινές, αλλά ο στόχος μας είναι όλων ίδιος. Και δεν έχω να χωρίσω τίποτα, είναι συνάδελφοι εκλεκτοί και τις περισσότερες φορές θα μας δείτε μαζί στην πλατεία. Δεν έχω λείψει ποτέ από καμία διαδήλωση που γίνεται με θέμα την υγεία.
Όσον αφορά την πανδημία, να κρατήσω ένα κομμάτι, το είπε και ο κύριος Βρύσαλης, πραγματικά η περιφέρεια είναι πλάκη σε αυτό. Κατά τον κύριο Βρύσαλη δεν έπρεπε, αλλά τι να κάναμε, να μην προσπαθήσουμε να φέρουμε αναπνευστήρες που χρειαζόταν, να μην εκπαιδεύσουμε τους ξενοδοχείο υπαλλήλους στο COVID, να μην προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε ένα τεράστιο μέρος του προϋπολογισμού μας, τα παιδιά αυτά που δούλεψαν στο ΝΕΟΔΗ και στους ΤΟΜΗ, ή να ενισχύσουμε σε υποδομή τα δημόσια νοσοκομεία και τα περιφερειακά ιατρία. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε. Το κάναμε λοιπόν, αλλά πραγματικά όμως η υγεία νοσεί. Και όσο περνάνε τα χρόνια, φαίνεται ότι νοσεί και περισσότερο. Και αν θα πάτε τώρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, θα δείτε ότι δεν γίνουν τακτικά χειρουργία, γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να δομήσουμε μια υγεία στην Κρήτη ή στην Ελλάδα με την βοήθεια μόνο της περιφέρειας ή του Δήμου ή την καλή διάθεση. Χρειάζονται προσλήψεις, χρειάζονται μισθοί ικανοί να κρατήσουν γιατρούς, νοσηλευτές και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορεί η υγεία να ανταπεξέλθει στο επίπεδο που πρέπει να είναι και να είναι υψηλό. Γιατί αυτή τη στιγμή καταρακώνεται, καταραίει και έχουμε σοβαρότατο θέμα όσον αφορά τη δημόσια. Άρα, κύριε Πιτσούλη, συμφωνείτε ουσιαστικά ότι υπήρχαν κενά και λήψεις από πλευράς κεντρικού κράτους, αλλά είπατε ότι ήταν αναγκαίο η περιφέρεια ήτανε να μπει και αυτή στο ήταν μια έκτακτη ανάγκη και θυμάστε πώς ήταν. Έπρεπε να βρούμε αναπνευστήρες. Προσπαθήσαμε από όλο τον κόσμο να ψάξουμε και να βρούμε, να προσλάβουμε υπαλλήλους, να ενισχύσουμε με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και να καταρτήσουμε πραγματικά εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που δούλευαν στα ξενοδοχεία. Επιμένω όμως ότι δεν είναι δουλειά της περιφέρειας και συμφωνώ με τον κύριο Βρύσαλη να κάνει προσλήψεις στα νοσοκομεία που έχουν ανάγκη και να μπορέσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο, διότι σε λίγο καιρό πραγματικά δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία. Κύριε Δημητρακόπουλο, ο ρόλος της περιφέρειας και του κεντρικού κράτους ποιος είναι τελικά? Κοιτάξτε, πρώτον, μια παρατήρηση λίγο στα προηγούμενα. Τα κενά και οι ελλείψεις που είπαν ότι υπήρχαν δεν ήρθαν από τον ουρανό, δεν ήταν ένα καιρικό φαινόμενο που ήρθε ξαφνικά και δεν το περιμέναμε και δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν, ξαναλέω, συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αφήσει την κοινωνία αθωράκιστη και τον κόσμο να πεθάνει. Όπως το βλέπουμε τώρα να γίνεται στις πλημμύρες και στις πυρκαγιές. Δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι συνειδητή πολιτική επιλογή. Αυτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο ρόλος της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης, όπως επισημάνθηκε και από τους δύο συναδέλφους εδώ πέρα, είναι ως γνώστες καλύτεροι των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών σε επίπεδο τοπικό, να βοηθήσουν στο σχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη, να βοηθήσουν στην εκτίμηση των αναγκών και άρα στο σχεδιασμό ενός συστήματος υγείας που θα απαντάει στις ανάγκες του κόσμου, ειδικά εκείνου του κόσμου που αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αν δεν έχει λεφτά. Οι ανισότητες που υπάρχουν σε αυτή την πρόσβαση είναι τεράστιες και όλο και μεγενθύνονται, όχι τυχαία. Ξαναλέω, είναι συνειδητή επιλογή. Θα σας φέρω ένα τελευταίο παράδειγμα αυτή τη στιγμή ανισότητας που υπάρχει μέσα στο νησί μας, σε κάποιον κάτοιχο της Υπαίθρου, σε σχέση με τα αστικά κέντρα, ο οποίος αν του τύχει κάτι επίγον και χρειαστεί ένα τροχαίο, οτιδήποτε, ένα εγκεφαλικό, πολύ πιθανό θα σπεύσει ένα ασθενοφόρο, το οποίο μπορεί να είναι μεν καινούριο, χάρη στη περιφέρεια που αγόρασε πρόσφατα καινούρια και τα διαφημίζουν και φωτογραφίζονται, είδατε προεκλογικά δεκάδες παράγοντες γύρω-γύρω, το οποίο όμως το οδηγεί ένας οδηγός απορριμματοφόρου ανεκπαίδευτος ή ένας οδηγός επιστριοφόρου ή ένας πλωτάρχης ενός λιμενικού ή ένας πυροσβέστης, γιατί όπως είδαμε μας περισσεύουν οι πυροσβέστες, ο οποίος δεν έχει την παραμικρή ιδέα για την προνοσοκομιακή ιατρική, θέτει σε κίνδυνο τόσο τη δικιά του ασφάλεια όσο και την ασφάλεια του ασθενούς και όλα αυτά γιατί έκανε το λάθος, η αμαρτία του κατοίκου να μην ζει στην Αθήνα ή στο Ηράκλειο, αλλά να ζει σε ένα χωριό. Επομένως, είναι λίγο υποκριτικό να προσεγγίζουμε την όλη κατάσταση σαν κάτι που έγινε απρόβλεπτα, σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε να παραταθεί αυτό το πράγμα. Η περιφέρεια εδώ έχει μια ευθύνη, αν θέλετε, και ένα ρόλο σε πρώτη φάση, έτσι όπως είναι τα πράγματα κατακερματισμένα σε σχέση με την ευθύνη της δημόσιας υγείας,
στο να πιέσει αποτελεσματικά το κράτος να απαντήσει στις ανάγκες του πολίτη. Άρα, και κυρίως... χωρίς να πρέπει η περιφέρεια να καλύψει τα κενά της κεντρικής πολιτείας, πρέπει ωστόσο να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα. Αυτά δεν γίνεται να γίνονται χωρίς σχέδιο. Διεκδίκησης. Σαφέστατα γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση είναι ο αποδέκτης και είναι ο άμεσος αυτίκος και αυτόπτης μάρτυρας όλων αυτών των αναπάντητων αναγκών υγείας και όλων αυτών των ανισοτήτων στην πρόσβαση. Σαφέστατα, αυτοί έχουν εικόνα. Αυτοί στο Υπουργείο δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στο πεδίο. Αν το δείτε με τις αποφάσεις που παίρνουν και το πώς αποφάσεις που καθορίζουν ζωές. Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα με αυτό που γίνεται έγινε κάτω τα προηγούμενα στο χρόνια, κύριε Δημητρακόπουλο και κύριε Βρύσαλη, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της διεκδίκησης. Πιέσαμε όσο θα έπρεπε, και ξαναλέω από την άποψη φυσικά της αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης. Ναι, κύριε Βρύσαλη. Κοιτάξτε, να δείτε, η επιλογή του να στηριχθεί ο κύριος Αμανουτάκης από τη Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει ότι κανένα κόμμα, και ιδιαίτερα το κυβερνητικό, δεν θα στήριζε κάποιον που θα τον είχε αντίπαλό του. Ακόμα και σαν μορφή πίεσης. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι η στήριξη αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο του κυρίου Αναωτάκη δύο κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, έχουν τις δικές τους μεγάλες βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση που έχουμε φέρει εδώ, δεν προμηνεί για τον κριτικό λαό ότι θα βρει συμπαραστάτη στον αγώνα που θα κάνουμε και που έχουμε κάνει για να στηριχθεί, να δημιουργηθεί ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες τις πραγματικές και όχι με καρικατούρες. Το δεύτερο. Κοιτάξτε να δείτε, όντως χρήματα μέσω ΕΣΠΑ και μέσω των περιφερειών, γιατί δεν είναι μόνο προνόμιο της περιφέρειας Κρήτης, ήρθανε. Πολύ καλά μηχανήματα, αναπτυγμένα. Αυτή τη στιγμή, για να λειτουργήσουν οι μαγνητικοί τομογράφοι που ήρθαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σαν επιπλέον δεύτερος, δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Τι σημαίνει αυτό, ότι ουσιαστικά άμεσα ή έμεσα, συνειδητά ή ασυνείδητα, όλο αυτό το υλικό, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο καινούριος, θα λειτουργήσει μέσα από τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα επιχειρηματικά. Δεύτερον, κοιτάξτε να δείτε, ήρθανε μηχανήματα τεχνολογίας υψηλότατης. Θα μου πεις η περιφέρεια τι θα έκανε. Να έλεγε όχι. Η περιφέρεια, αν ήθελε, δεν θέλει, θα πίεζε ότι εδώ έρχονται μηχανήματα, αλλά με πιο προσωπικό μόνιμο θα τα καλύπτεις. Εδώ ήρθε το PET-SCAN. Πολύ καλό μηχάνημα που η κριτική όντως ήταν ένα επίτευγμα να έρθει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ξέρετε πώς λειτουργεί. Μία βάρδια λειτουργεί με ένα νοσηλευτή που θα βγει σε σύνταξη Δεκέμβρη. Και όταν βάζαμε στη διοίκηση, ωραία, τα έφερες. Ταυτόχρονα χρηματοδότηση για να έρχονται, αν θέλετε, τα υλικά, να έρχεται το φάρμακο. Ποια είναι, κόφτε, έλεγε το Υπουργείο που στηρίζει τον κύριο Αναωτάκη. Το λέω έτσι, δεν το προσωπείο, αλλά καταλαβαίνετε. Έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Τι να κάνουμε, πάρτε το, χειριστείτε το. Άρα, αυτό που εμείς λέμε ότι υπονόμευσε η περιφέρεια την δημόσια υγεία όλα αυτά τα χρόνια. Και εδώ μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις, δεν κρίνουν καλές προθέσεις. Όντως, ο κύριος Πιτσούλης, που είναι και πάνω στο τραπέζι, έκανε προσπάθειες να φτιαχτεί η κινητή μονάδα μαστογραφίας οδοντιατρικής περίθαψης. Ήταν κάποιες, συγγνώμη σας, ήταν κάποιες καινοτομίες. Θετικό είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος κριτικός να κάνει θεραπεία στα δόντια του, αν έχει σοβαρά προβλήματα, πέρα από μια εξαγωγή σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί θα πρέπει να πληρώσει, θα μου πεις η περιφέρεια τι πρέπει να κάνει, να μπει μπροστά στον αγώνα, να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, να μην κλείσει το Βενιζέλιο. Είπε κάτι ο κύριος Πιτσούλης. Σήμερα ήμουνα σε μια μαζική συνέλευση γιατρών του Βενιζελίου. Ξέρετε τι λένε. Από τις 15 του μηνός και μετά τελείωσε τα εξωτερικά ιατρία. Δεν μπορούμε να κάνουμε εφημερίες άλλες. Λένε ότι εδώ ουσιαστικά θα γίνει κέντρο υγείας και το ίδιο. Τα ίδια φαινόμενα, το puzzle αυτό δένεται και με τη Σιτία, μεγαλειώδη κινητοποίηση, και στο Ρέθυμνο και στην Ιερά Πέτρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλη αυτή η μετακίνηση της πίεσης του προβλημάτων έρχεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και αντί να έχεις μια πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου να στέκεται δίπλα στους αγώνες υγειονομικών, στο τελευταίο ψήφισμα που έφερε λαϊκή συσπήρωση, ουσιαστικά καταψηφίστηκε από τις δυνάμεις που έχουν την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο όνομα ότι είναι συντεχνιασμός, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να συντονίσουμε τον χρόνο και να προλάβει και ο κύριος Πιτσούλης να απαντήσει. Τελικά, κύριε Πιτσούλη, επειδή ακούμε όλη την προεκλογική περίοδο, σας ασκείται σκληρή κριτική για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στο σχεδιασμό σας. Είναι τελικά ένα αυτό κόλλημα εντός εισαγωγικών στον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσετε κάποια πράγματα για το νησί μας, εφόσον λοιπόν είστε στην τοπική αυτοδιοίκηση την επόμενη μέρα? Είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση. Το ποιος θα είναι διοίκηση την επόμενη μέρα το αποφασίζει ο κρητικός λαός, βεβαίως.
Είμαστε όμως τοπική αυτοδιοίκηση και όπως σωστά είπε ο κύριος Βρύσανης, είμαστε κοντά στον πολίτη, ξέρουμε από πρώτο χέρι τα θέματα και τα προβλήματά του και προσπαθούμε ειλικρινά, διεκδικώντας και εκεί που δεν φτάνει το χέρι μας, να διεκδικήσουμε τα καλύτερα για την Κρήτη. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της υγείας. Όπως ανέφερε πάλι, λέω, ο κύριος Βρύσανης, πραγματικά εδώ κρατάω μία λίστα που είναι πάρα πολύ γεμάτη με προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού από PET scan, μαγνητικούς τομογράφους, αγγιογράφους. Πάρα την νέα πτέρυγα του Βενιζελίου, περιφερειακά ιατρία καινούρια, αλλά αυτά είναι υποδομές. Οι υποδομές δεν φτάνουν. Πραγματικά δεν φτάνουν. Κάναμε την νέα πτέρυγα. Δεν φτάνει. Τι να την κάνει στην νέα πτέρυγα, ποιος θα την στελεχώσει. Συμφωνείτε. Αυτό βεβαίως συμφωνώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, εδώ που. Το ίδιο όραμα. Λέει ο κύριο Μητσοτάκη, κύριε Πιτσούλη, συγγνώμη που κάνω τον δημοσιογράφο, λέει ότι μοιράζεται με τον κύριο Αρναουτάκη και με εσάς. Που σας ξέρω αυτό χρόνια και τον κύριο Ραντάκη, προερχόμενοι από το πάλι ποτέ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ότι έχω λέει το ίδιο όραμα λέει με τον κύριο Ραντάκη. Εσείς το συμμερίζετε το όραμα του κυρίου Μητσοτάκη για μια χώρα σοριασμένη, ας πούμε. Μα ακούσατε, νομίζω ότι εκφράζω και τον αυτό, κύριο Ραντάκη εδώ. Είπα ότι υπάρχει σοβαρό θέμα. Χρειάζεται στελέχωση άμεσα. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας έχουν πρόβλημα. Είναι τσάμπα να υπάρχουν τα μηχανήματα. Είχατε και αδύναμη φωνή διεκδίκησης, γιατί αυτό πολιτικά. Όχι, πάντα διεκδικούμε. Εγώ σας λέω ότι ποτέ δεν υπήρξε μία διαδήλωση, μία πορεία διαμαρτυρίας και να μην είναι. Ο αντιπεριφερειάρχης υγείας εκεί, ο κύριος Μπαμπακάς, εγώ και ο κύριος Ζάχαρης και όλοι που έχουν σχέση με την υγεία. Και ο κύριος Περιφερειάρχης όπου χρειάστηκε. Και διεκδικούμε. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τι σημασία έχει ποιος σε στηρίζει από τα κόμματα. Είμαστε αυτοδιοίκηση. Και ως αυτοδιοίκηση, αγαπητές Στέλιο, με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, ξέρεις πώς λειτουργούμε. Είμαστε αυτοδιοίκηση και σαν αυτοδιοίκηση εγώ θα ντρεπόμουν να με στηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, εσείς, για να σας το πω έτσι. Εγώ ανήκω σε μια παράταξη που έχει αρχές. Μα γι' αυτό ακριβώς. Μέχρι τώρα ήμασταν στην ίδια. Γι' αυτό ακριβώς. Μέχρι τώρα ήμασταν. Πάντως για να είμαστε ακριβείς, στην ίδια παράταξη. Στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι η μοναδική που στηρίζει. Υπάρχει μια παράταξη που συνεχίζει και αυτή η παράταξη έρχεται με τη στήριξη δύο κομμάτων, μπορεί και περισσότερων θα μπορούσε να είναι ή λιγοτέρων, και ζητάει την επιβεβαίωση από τον κριτικό λαό να συνεχίσει ή όχι. Γι' αυτό είναι οι εκλογές. Κύριε Πιτσούλη. Πάμε λίγο στο κομμάτι το περιβόητο που λέγεται αναπτυξιακό όραμα για την Κρήτη. Πολλές φορές έχω ακούσει και στελέχη του συνδυασμού σας και τον κύριο Αρναουτάκη να αναφέρεται σε μεγάλα έργα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα ή τα οποία έχουν δρομολογηθεί αν δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τι βλέπετε για την επόμενη πενταετία, τι θέλετε να δείτε για την επόμενη πενταετία με όχημα αυτά που εσείς πρεσβεύετε ότι κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Μια Κρήτη που να βασίζεται στην αηφόρο ανάπτυξη. Που να έχουν οι άνθρωποι δουλειά, που να σεβόμαστε το περιβάλλον και τους ανθρώπους και να μην γίνει, να μην υπάρχει άναρχη δόμηση και άναρχος τουρισμός. Γιατί μοιάζει σιγά σιγά, και αυτό μας φοβίζει λίγο, να αυξάνεται πάρα πολύ ο αριθμός των επισκεπτών και με τις νέες υποδομές, το νέο αεροδρόμιο και ό,τι καινούριο γίνεται σε ξενοδοχειακές μονάδες. Και πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην γίνομαι όπως άλλες χώρες που είχαν μεγάλη αύξηση σε λίγα χρόνια. Επίσης, σημαντικό κομμάτι είναι η γεωργία και η μεταποίηση. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα διασυνδέσουμε με την έρευνα, τη γενοτομία, ώστε να μπορούν να γίνει ένα πάντρεμα και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην αγορά. Κύριε Δημητρακόπουλε. Εγώ δεν είμαι από την Κρήτη. Ζω πάρα πολλά χρόνια εδώ. Η πρώτη μου εντύπωση όταν φοιτήσα εδώ είναι ότι πρόκειται περί ενός τόπου πραγματικά με πάρα πολλά πλεονεκτήματα ευλογημένου, που όμως οι ίδιοι άνθρωποι του και η ταγή του τον πληγώνουν συνεχώς με τις πολιτικές τους. Βλέπω το φυσικό περιβάλλον να τραυματίζεται καθημερινά, να υποβαθμίζεται καθημερινά, να μην υπάρχουν πλαίσια, να μην υπάρχουν οράματα, να μην υπάρχουν σχεδιασμοί. Αυτό που είπε ο κύριος Πιτσούλης, ναι, μεν είναι σωστό. Δηλαδή, αυτό το νησί, ας πούμε, πόσο τουρισμό μπορεί να χωρέσει. Πόσες πεντάστερες μονάδες, πόσα γήπεδα γκολφ. Υποφέρουμε από λειψιδρία, αλλά δεν ασχολείται κανένας. Πάμε, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, να περάσουμε. Εντάξει, καλή σεζόν, θα πανηγυρίζουμε για τα κέρδη, ας πούμε, αλλά το χειμώνα μπορεί να μην έχουμε να πιούμε νερό. Βλέπω έναν πολιτισμό, ας πούμε, να εκφυλίζεται και να παρακμάζει. Βλέπω να μην υπάρχει σεβασμός, ευγένεια στους δρόμους, καθημερινά να σκοτώνονται νέα παιδιά.
καθημερινά να μας τα φέρουν στα τμήματα επικόντων περιστατικών, να μην βρίσκουν και τη φροντίδα που πρέπει. Και για να κάνω μια σύνδεση για τα προηγούμενα, ξέρετε, η υγεία μιας περιφέρειας, μιας χώρας, μόνο σε ένα ποσοστό 15% είναι θέμα δομών υγειονομικής περίθαλψης. Το υπόλοιπο 85% του επίπεδου υγείας καθορίζεται από παράγοντες που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του οικονομικού μοντέλου, την κοινωνία, το φυσικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον κτλ. Άρα, πλέον μιλάμε για την έννοια της μίας υγείας, της ολότητας. Δεν μπορούμε να λέμε εντάξει, θα κάνω ένα νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα να ψηφίζουμε και να υποστηρίζουμε νόμους που ο εργαζόμενος θα δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι νοσοκομεία και να του φτιάξουμε, αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει το προσδόκιμο που θα έχει κάποιος άλλος που δουλεύει πενθήμερο, οκτάωρο, που έχει χρόνο για την προσωπική του ανάπτυξη, για την οικογένειά του, για τη δικιά του προσωπική ευημερία. Όλα αυτά προφανώς και χρειάζονται μια άλλη προτεραιοποίηση. Δεν γίνεται η ανάπτυξη η οποία έχει μια ουδέτερη χρειά. Ανάπτυξη στο όνομα ποιου και στο όφελος ποιου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιους να καρπώνονται τα πολλά κέρδη. Και εγώ που έχω στο κέντρο υγείας, στο Δήμο Χόρτινας που δουλεύω, βλέπω πάρα πολλούς εργαζόμενους που είναι στα ξενοδοχεία γονατισμένους. Να φοβούνται να πάρουν αναρρωτική άδεια τη στιγμή που τη χρειάζονται, να μην μπορεί να κοιτάξουν τίποτα για την υγεία, αλλά κατά τα άλλα εμείς πανηγυρίζουμε για τις πληρότητες. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και αν δεν το σταματήσουμε εμείς έγκαιρα, θα μας σταματήσει αυτό. Αν κάτι μας έδειξε η πανδημία και γυρνάω στην αρχή, είναι ότι δεν μπορούμε να λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Πολλές φορές φερόμαστε με έναν τρόπο πάρα πολύ αλαζονικό. Όμως, αυτά που μπορεί να τύχουν με έναν τρόπο τελείως απρόβλεπτο, και τώρα μας το έδειξε η πανδημία και ξαφνικά κλείσαν όλα τα ξενοδοχεία. Μεθαύριο μπορεί να είναι η ξηρασία. Οι 45 βαθμοί που θα κάνει το καλοκαίρι και δεν θα έρχεται τουρίστας. Μπορεί να είναι η ελονοσία που μπορεί να μας επισκεφτεί παλιότερα. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να, πρέπει να σταματήσουμε να φερόμαστε τόσο αλαζονικά στο φυσικό περιβάλλον. Εγώ αυτό θα έβαζα σαν πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Το οποίο για να αλλάξει χρειάζεται μια αλλαγή παραδείγματος, χρειάζεται μια αλλαγή κουλτούρας, δουλειά σε πάρα πολλά επίπεδα και δυστυχώς όχι μόνο από την περιφέρεια. Κύριε Βρύσαλη, εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται ότι για την τοπική αυτοδιοίκηση, αν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Καταρχήν, μιλάμε για τοπικό κράτος που εξειδικεύει τους γενικούς στρατηγικούς στόχους του κεντρικού κράτους. Και δεν είναι τυχαίο ότι από αυτό που ανέφερε ο κύριος Πιτσούλης και στα προγράμματα που έχουν τουλάχιστον βγει στον αέρα, μιλάνε ουσιαστικά για μια για δίκαιη ανάπτυξη, ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, της πράσινης ψηφιακής μετάβασης. Δηλαδή στόχους τέτοιους που η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο κεντρικό κράτος, όχι για να ευκολύνει τη ζωή των κατοίκων της πόλης, να τη διευκολύνει και να υπάρξει τέτοια ανάπτυξη υπέρ των πολλών, αλλά το κάνει, ενισχύει, αν θέλετε, τους στόχους, τους στρατηγικούς, ώστε να κερδίσουν ακόμα περισσότερο αυτοί που στηρίζουν σήμερα την παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη. Δηλαδή τους μεγάλους τουριστικούς ομίλους, τους μεγάλους, αν θέλετε, μεγάλοι μεγαλέμποροι, βιομήχανοι. Αυτή είναι η εκλεκτή στήριξη που έχει η παράταξη του κύριου Αρναουτάκη μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί κοιτάτε να δείτε, η αξιοποίηση του αξιόλογου αυτού πλούτου που έχει το νησί μας, που θα μπορούσε κάτω από άλλες προϋποθέσεις να αναπτυχθεί για την πλήρη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, συγκρούεται με τα συμφέροντα των λίγων. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα να πούμε. Από το βόρειο οδικό άξονα, έναν δρόμο που έπρεπε να γίνει από χτες, που επί της ουσίας θα την πληρώσουν πολύ ακριβά οι κριτικοί, όχι μόνο με τα διόδια, αλλά και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των αστικών πόλεων του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, που επί της ουσίας αυτός ο δρόμος θα πατήσει στον ήδη υπάρχουν δρόμο κατά 80%. Άρα μιλάμε για διχοτόμηση της πόλης, που για πρώτη φορά στα παγκόσμια ιστορικά οι διαδηματικές επικοινωνίες και συγκοινωνίες θα πληρώνονται για να μπορεί να κινηθεί από το ένα μέρος του Δήμου στο άλλο. Για να έρθει ο κάτοικος από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα πληρώνει. Να έχει το σιτιακό θα πληρώνει. Μιλάμε δηλαδή για ένα βόρειο οδικό άξονα που επί της ουσίας θα είναι ιδιωτικός και βεβαίως και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου αποδέχτηκε αυτό το ρόλο. Μόνο σε διάφορα δευτερεύοντα ζητήματα έβαλε διαφωνίες. Στο βασικό όμως δεν διαφώνησε. Επίσης η πρώην Αμερικάνικη βάση του Γουρνών. Η κριτική, ο
νομός Ηρακλείου από του χρόνου κιόλας θα πούνε το νερό νεράκι το παραλιακό για να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο σαν ελεύθερο χώρους. Και ξέρετε γιατί θα πούνε τη θάλασσα θαλασσίτσα? Γιατί ήδη μπήκε ο ιδιώτης και γιατί η πολιτεία διαχρονικά και έχουν ευθύνες. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ αφήσαν ένα χώρο από το 1992 που φύγανε οι Αμερικάνοι να ουσιαστικά να εκφυλιστεί, να υποβαθμιστεί και να έρθει σαν όριμο φρούτο να γίνει το deal τύπου ελληνικού μικρού. Βεβαίως, κύριε Βρύσαλη, αυτή είναι μια αποκρατικοποίηση που δεν έχει κάνει η περιφέρεια Κρήτης, έτσι. Είναι μια αποκρατικοποίηση. Ναι, αλλά έχει συμβάλει. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να βγει η περιφέρεια Κρήτης αν ήταν ο Αλέκος ο Μαρινάκης και είχαν την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου μπροστά και να πει οι ανάγκες των πολλών δεν είναι να δοθεί στους ιδιώτες να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική. Εμείς δεν θέλουμε δημοτικές αρχές που επί της ουσίας σαν καλά παιδιά να συνενούνε. Και ξέρετε γιατί συνενούνε? Γιατί αποδέχονται το ρόλο του τοπικού κράτους. Λένε, αυτές είναι οι κεντρικές κατευθύνσεις, εμείς τις υλοποιούμε και προσπαθούμε δήθεν να έχουμε και μια διαφωνία σε δευτερεύοντα ή τετέρευοντα ζητήματα. Να πούμε για το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Εδώ καήκανε, πνιγήκανε άνθρωποι σε όλη την Κρήτη, αλλά σοβαρά έργα υποδομών τέτοια που να μπορεί να προστατευτεί ο κρητικός λαός σε περίπτωση βροχόπτωσης ισχυρής, δεν θα υπάρχουν. Για πείτε μου, η περιφέρεια και οι Δήμοι τι προσωπικό μόνιμο έχουν να μπορούν να καλύπτουν ή τι εργαλεία έχουν δικά τους για να μπορούν να κάνουν την περίφημη, αν θέλετε, προστασία την αντιπλημμυρική και όταν χρειαστεί να μπορείς να προστρέξεις σε υπαλλήλους δικού σου. Επειδή και όχι να κάνεις προγραμματικές συμβάσεις που τώρα καθαρίζεται το γιόφυρο. Βάλατε πολλά κύριε Βρύσαλη. Βάλατε πολλά, αλλά κοιτάτε να δείτε, αυτή είναι η συζήτηση που έπρεπε να γίνει και ακόμα και αυτές τις μέρες εμείς την κάνουμε καθημερινά στους δρόμους, στους εργασιακούς χώρους. Δεν μπορεί να κουβεντιάζουμε και τα οράματα και τις στρατηγικές, τις ωραίες, τις πράσινες, τις έξυπνες πόλεις, τις έξυπνες περιφέρειας και να μην έχουμε νερό 30 χρόνια. Και έχει κυβερνήσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας βέβαια με το μερίδιο ευθύνης. Έχει. Να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Πιτσούλη. Το λέω, γι' αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί η λαϊκή συσπήρωση στις ερχόμενες εκλογές. Έχετε συνενέσει λοιπόν στις κεντρικές πολιτικές επιλογές ή είχατε δεμένα τα χέρια? Δεν έδωσα ποτέ ότι συμφωνώ με καμία κυβέρνηση. Ούτε εγώ, ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε το μακρύ χέρι που πολλές φορές μας λέει η παράταξη του κυρίου Βρύσαλη της κυβέρνησης ήμασταν, ούτε αυτής, ούτε της προηγούμενης, ούτε της προπροηγούμενης. Συγκεκριμένα για τον ΒΟΑΚ, ας πούμε, και για το περιβόητο ζήτημα των 2-2. Λέει ο κύριος Βρύσαλης, για απλές μετακινήσεις ο κριτικός θα χρειάζεται να πληρώνει. Δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα ακόμη. Η πραγματική σήμανση που έχει υπογραφεί, τι δεν έχει κλείσει? Δεν έχει κλείσει ακόμη. Κύριε Πιτσούλη, τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Όσον αφορά τους κριτικούς, υπάρχει μια διεκδίκηση να μην πληρώνουν στις μετακινήσεις εσωτερικές. Όσον αφορά το θέμα της βάσης, πραγματικά η πλειοψηφία ήταν οριακή, αν θυμάμαι καλά, 18-19. Ναι. 18-19 ήταν οριακή πλειοψηφία, ανεκατεμένη ψήφη, γιατί ήταν και φανερή, ήταν φανερή ψηφοφορία. Και θέλω να πω ότι πάλι κανείς δεν πήρε τηλέφωνο από πουθενά. Ο κάθε ένας περιφερειακός σύμβουλος, από όλες τις παρατάξεις, είναι ελεύθερος να πει τη γνώμη του. Αυτό έγινε και τότε. Γιατί αν ήταν με εντολή, τότε θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Για την αντιπλημμυρική προστασία και πολύ σημαντικό θέμα και επίκαιρο που έβαλε ο κύριος Βρύσαλης, υπάρχει κολλησιεργία από την περιφέρεια? Γίνονται έργα πάρα πολλά. Πάρα πολλά αυτή τη στιγμή και στο Γιόφυρο και σε πάρα πολλά ρέματα καθαρίζονται. Από την αρχή. Κύριε Πιτσούλη, συγγνώμη, κάνω την έκθεση. Μα συγγνώμη τώρα, Δημήτρη, δεν σε διακόψα. Γίνονται από τις αντιπεριφέρειες, τις τοπικές, Ηρακλείου, Χανίων, Λαστιού και Ρεθύμνου. Αν γίνονται πάντως τώρα, γίνονται, έχουμε αργήσει λίγο, κύριε Πιτσούλη. Γίνονται και τώρα. Δεν γίνονται μόνο τώρα, γίνονται και τώρα. Αυτό σας λέω. Είναι τα έργα πάρα πολλά που γίνονται στην Κρήτη. Περισσότερα από πολλές άλλες περιφέρειες. Και δεν θέλω να το πάω συγκριτικά. Θέλω να προλάβουμε και επειδή μας πιέζει ο χρόνος για το ΒΟΑΚ και την πλημμυρική προστασία, τι διαφορετικό θα έκανε η δική σας παράταξη? Το διαφορετικό είναι ότι θα λάμβανε υπόψη όχι τα έσοδα ή τα κέρδη που μπορεί να έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες που θα αναλάβουν αυτό το έργο, αλλά τις ανάγκες των πολιτών της Κρήτης και κυρίως το θέμα των διοδίων, το οποίο δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ότι μέσα στην ίδια πόλη να κυκλοφορούμε. Θα συζητηθεί ή συζητιέται το αν θα πληρώνουμε ή όχι διόδια. Το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας και γενικά και της πολιτικής προστασίας αλλά και των έργων υποδομής που χρειάζονται σε ένα περιβάλλον που οι φυσικές καταστροφές μας επισκέπτονται όλο και πιο συχνά, είναι σαφές ότι θέλει ένα σχεδιασμό που να αντιμετωπίζει σε βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα το πρόβλημα. Δυστυχώς, αυτά τα έργα δεν είναι αυτά που φέρνουν ψήφους. Το είδαμε με το τραγικό παράδειγμα στη Θεσσαλία,
που οι περισσότεροι πόροι οδηγήθηκαν τελικά σε έργα βιτρίνας, ασφαλτοστρώσεις κτλ. Γιατί ο καθαρισμός του ποταμιού δεν φαίνεται, γιατί τα μεγάλα έργα για να το ξεμπάζωμα των ρεμάτων έχει πολιτικό κόστος. Αυτά τα πράγματα απαιτούν μια άλλη φιλοσοφία και ευτυχώς λέω εγώ, ένα άλλο ιδεολογικό πρόσημο. Ναι. Άρα το διαφορετικό έχει να κάνει με την άλλη προτεραιοποίηση και με την άλλη νοηματοδότηση που δίνουμε εμείς σε αυτά τα έργα. Λοιπόν, κύριε Πιτσούλη, κύριε Δημητρακόπουλο και κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστούμε θερμά για τις θέσεις που ξεδιπλώσατε εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Η αλήθεια είναι ότι κι άλλος χρόνο τόσο να είχαμε, πάλι δεν θα μας έφτανε για να πούμε σημαντικά ζητήματα για την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε όμως για τον χρόνο που μας αφιερώσατε.